Ο Δ. Μπράιντλ, αναπληρωτή καθηγητή οικική ανοσολογία στο Πανεπιστήμιο του Γκέλφ, ο οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μια νέα σειρά εμβολίων, έκανε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με τα εμβόλια τεχνολογία mRNA που εισάγουν αντίγραφα πρωτεϊνών ακίδων του κορονοϊού στο σώμα. Όπως είπε, το SARS-CoV-2 έχει μια κίδα πρωτεΐνη στην επιφάνειά του. Γνωρίζουμε τώρα ότι η πρωτεΐνη αυτή κυκλοφορεί στο αίμα. Μέχρι τώρα νομίζαμε ότι η πρωτεΐνη ακίδα ήταν ο στόχος για την παραγωγή αντιγόνων από τον οργανισμό. Δεν ξέραμε όμως ποτέ ότι η πρωτεΐνη αυτή είναι ουσιαστικά μια τοξίνη. Έτσι εμβολιάζοντα ανθρώπου του εμβολιάζουμε ακούσια με μια τοξίνη, δήλωσε ο Καναδό ο λόγος, για να συμπληρώσει. Το SARS-CoV-2 έχει αποδειχθεί ότι μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματο από πειράματα σε ποντίκια και προκαλεί πολλά καρδιακών και αγκιακών παθήσεων και εγκεφαλική βλάβη. Το COVID-19 έχει μια πρωτενη ακίδα στην επιφάνειά του, επιτρέποντα τον ιό να μολύνει το σώμα μα. Ομοίω, η έρευνα τη επιστημονική κοινότητα έχει αποκαλύψει επίση διάφορα καρδιακά και καρδιακά προβλήματα σε ανθρώπου. Η ίδια έρευνα αποδεικνύει επίση ότι η πρωτενη ακίδων μόνη τη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για βλάβη στο καρδιαγκιακό σύστημα, εάν κυκλοφορήσει ελεύθερα στο σώμα.